μας. Αλληλούια. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 892, από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, γιώτα Α κεφάλαιο και 11 εδάφιο. Είναι η Δευτέρα του Πάσχα, η λεγόμενη από εμάς Μεγάλη Δευτέρα, που εισήλθε ο Κύριος στο Ιερό στην Ιερουσαλήμ. Διαβάζω λοιπόν. «Και εισήλθε ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα και εις το Ιερόν, και αφού περιέβλεψε πάντα, επί δύο ώρα ήτο ήδη προς εσπέραν, εξήλθεν εις Βιθανίαν μετά των 12. Και τι επαύριον, αφού εξήλθαν από Βιθανία, σε πείνασε. Και ειδών μακρόθεν σικήν έχουσα φύλλα, ήλθε αν τυχόν έβρι τι εν αυτή και ελθόν επ' αυτήν, ουδέν έβρε ημί φύλλα, διότι δεν ήτο ο καιρός των σήκων. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, προς αυτήν, μη δεις πλέον εις τον αιώνα να μη φάγει καρπόν από σου και οίκον τούτο η μαθηταί αυτού. Και έρχοντο εις Ιεροσόλυμα και εισελθόν ο Ιησούς εις το ιερόν, άρχισε να εκβάλλει τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό και τα στραπέζας των αργυρομοιβών και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς ανέτρεψε και δεν άφηνε να περάσει της σκεύος δια του ιερού. Και δίδασκε προς αυτούς, δεν είναι γεγραμμένον ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεται οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη. Σεις δε εκάματε αυτών σπηλαίων ληστών. Και οίκουσαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς και ζήτουν πώς να απολέσωσιν αυτόν, διότι εφοβούνται αυτόν, επειδή Πασόχλος εξεπλήτετο εις την διδαχήν αυτού. Και όταν έγινε εσπέρα, εξήρχε το έξω της πόλεως και το πρωί διαβαίνοντες είδον την σικήν εξηραμένη νεκριζών. Και ενθυμηθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν, Ραβή, ιδέ, η σιχή την οποία κατηράστησε εξηράνθη. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτόν, έχετε πίστην Θεού. Διότι αληθώς σας λέγω ότι ως της είπε προς το όρος τούτο, σηκώθητη και ρίφθητη στην θάλασσα και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτόν ό,τι ανήπει. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενα ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Και όταν είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατάτινος, δια να συγχωρήσει σε εσάς και ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, τα αμαρτήματά σας. Αλλά αν εσείς δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας ο ουράνιος θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Και έρχονται πάλι σε Ιεροσόλυμα. Και ενώ επιεριεπάτη εν το ιερό, έρχονται προς αυτόν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι και λέγουν προς αυτόν, εν ποια εξουσία πράττεις ταύτα και τι σοι έδωκε την εξουσία ταύτην δια να πράττεις ταύτα. Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς, θέλω σας ερωτήσει κι εγώ ένα λόγο. Και αποκρίθητε με και θέλω σας είπε, εν ποια εξουσία πράττω ταύτα, το βάπτισμα του Ιωάννου εξ ουρανού ή του ή εξ ανθρώπων. Αποκρίθητε με. Και διαλογίζονται καθεαυτούς λέγοντες, εάν είπαμε εξ ουρανού, θέλει η πει, γιατί λοιπόν δεν επιστέψατε εις αυτόν, αλλά αν είπαμε εξ ανθρώπων, εφοβούνται των λαών, διότι πάντες είχον τον Ιωάννην, ότι το όντι προφήτης. Και αποκριθέντες, λέγουσι προς τον Ιησούν, δεν εξεύρωμεν. Και ο Ιησούς αποκριθείς λέγει προς αυτούς, ουδέ εγώ λέγω προς εμάς, εν ποια εξουσία πράττω ταύτα. Αμήν. Δευτέρα και Τρίτη, δύο μέρες ιδιαίτερες για τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό. Η Δευτέρα είναι μια πιο απλή ημέρα, η Τρίτη είναι πολύ σημαντική γιατί φέρνει σε δύσκολη θέση τους γραμματείς και τους Φαρισαίους οι οποίοι προσπαθούν, όπως θα δούμε, να τον παγιδεύσουν. Τη Δευτέρα λοιπόν, όταν πια βγήκε επάνω στο γαϊδουράκι και κατά το λόγο του Θεού Σιών θα δεχτεί στο βασιλιά σου επάνω σε γαϊδουράκι, τότε το βράδυ, το απόγευμα δηλαδή το εσπέρας, ήρθε σε Ιερουσαλήμ, μπήκε στο ιερό, περιέβλεψε και έφυγε και επέστρεψε στη Βιθανία. Τώρα μπαίνουμε την Τρίτη, την σοβαρή, την πιο σοβαρή
ημέρα από τις 7 ημέρες, από τις μέρες του Πάσχα. Και τι επαύριον, αφού εξήλθεν από την Βιθανία, επείνασε. Το πρώτο σοβαρό γεγονός. Και αφού είδε από μακριά μία σικιά έχουσα φύλλα, ήλθεν εάν τυχόν έβρει τι εν αυτή. Και ελθόν επ' αυτήν, ουδέν έβρει μη φύλλα, διότι δεν είναι το καιρό σήκον. Και αποκριθείς ο Ιησούς προς αυτήν, είπε, μη δεις πλέον εις τον αιώνα, να μην φάγει καρπόν από σου και οίκον τούτο η μαθητέ. Και έρχονται εις Ιεροσόλυμα και εισελθών ο Ιησούς στο ιερόν, τη Δευτέρα άρχισε να εκβάλει τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό και τα στραπέζας των αργυραμιβών και τα καθίσματα των πολλούντων, τα σπεριστεράς ανέτρεψε και δεν αφήκεν, άφηνε να περάσει στις σκεύος δια του ιερού. Και δίδασκε λέγον προς αυτούς λέγον, δεν είναι γεγραμμένον ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεται οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη. Σεις δε κάματε τούτο σπήλαιον ληστών. Και οίκουσαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς και ζήτουν πώς να απολέσω συν αυτόν, δια το φοβούντο αυτόν επειδή πάσο λαόχλος εξεπλείται το εις την διδαχήν αυτού. Και ό,τι έγινε εσπέρα, εξήρχε το έξω της πόλεως. Τη μεγάλη λοιπόν θα τη λέω έτσι, για να τη διευκρινίζουμε, αν και δεν έχει νόημα, τη Μεγάλη Δευτέρα, ο Κύριος μας βγήκε και το πρώτο πράγμα που έκανε, πήγε στην Ιερουσαλήμ, στο ναό, στο ιερό. Γιατί από εκεί θα ξεκινήσει το έργο του ο Κύριος την εβδομάδα του Πάσχα, δηλαδή από τον καθαρισμό του ναού. Αλλά πριν φτάσει στο ιερό, προσέχει και βλέπει μία σικιά, η οποία είχε φύλλα. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι η σικιά πολύ νωρίς βγάζει φύλλα, στην αρχή του καλοκαιριού, στο τέλος όμως του καλοκαιριού κάνει σίκα. Έτσι λοιπόν πήγε στην αρχή του καλοκαιριού, είδε τα σίκα, πλησίασε τη σικιά, γιατί ό,τι κάνει ο Θεός το κάνει για να μας δώσει ένα μήνυμα. Και ζήτη να βρει σίκα να φάγει, αλλά δεν βρήκε, γιατί δεν ήταν καιρός των σίκων. Όταν διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη για σικιά, ο Θεός αναφέρεται στην πραγματικότητα για το λαό Ισραήλ. Και ο λαός Ισραήλ δεν ήταν πραγματικά τότε, το Πάσχα, ο καιρός των σίκων, γιατί δεν γνώρισε την ημέρα που ήταν προσδιορισμένη από το Θεό για να δοξαστεί και για τη σωτηρία του λαού. Και άκουαν αυτό οι μαθητές. Τότε μπαίνει πάλι στο ιερό και ολοκληρώνει το έργο του στο ιερό του ναού. Τον καθαρισμό, που στην πραγματικότητα ήταν το πρώτο έργο των ημερών του Πάσχα. Και άρχισε, ακούτε τι υπήρχε μέσα. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, που είχε καταντήσει ο λαός Ισραήλ και ο ναός του Θεού. Και βρήκε μέσα πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό, όχι στην αυλή, εν το ιερό. Και υπήρχαν και αργυραμιβοί, οι οποίοι αντάλλασαν νομίσματα. Και υπήρχαν και καθίσματα που πούλαγαν περιστέρια για τις θυσίες. Φανταστείτε δηλαδή τι είχαν μετατρέψει ο Ισραήλ το ιερό του ναού του Σολομώντα. Απίστευτο, αδερφοί αγαπητοί, όταν κανείς το διαβάσει με προσοχή. Πολλούντες και αγοράζοντες, τραπέζια δηλαδή ανθρώπων που πούλαγαν, αργυραμιβοί που είχαν χρήματα και τα αντάλλασαν, και επίσης καθίσματα ανθρώπων που πουλούσαν περιστέρια και τριγόνια που ήταν για θυσία. Και επιπλέον πέρναγαν σκεύη μέσα από το ιερό για εμπόριο. Και αυτό είναι το πρώτο έργο. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ό,τι είναι γραμμένο στη Γραφή δεν είναι τυχαίο ούτε για να το περάσουμε. Το πρώτο έργο που θέλει ο Χριστός να κάνουμε στο ιερό, στο ναό του Θεού, στο σώμα μας, ο καθαρισμός. Ο αγιασμός. Και ο αγιασμός
τι πρέπει να μην περιέχει. Να μην περιέχει κέρδος, φιλαργυρία, η οποία, όπως λέει ο Λόγος του Θεού και εμείς το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι είναι ρίζα πάντων των κακών η φιλαργυρία. Δηλαδή, πας να προσκυνήσεις στο ναό τον Θεό και το μυαλό σου είναι πώς θα κερδίσεις. Δεν είναι φοβερό, αδερφοί? Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία διαπραγματεύσεις και εμπόριο με πολύ προσοχή δεν το επιτρέπουμε. Δεν έρχεται κανείς στην Εκκλησία ούτε για να κερδίσει ούτε για να εμπορευτεί. Στην Εκκλησία ερχόμαστε για να δοξάσουμε το Θεό και να λατρεύσουμε το Θεό. Μόνο. Βεβαίως στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπήρχε ουδής εν δεείς. Άλλο αυτό. Άλλο να βοηθάμε τους αδελφούς στην ανάγκη τους και άλλο να εκμεταλλευόμαστε, προσέξτε, τους αδελφούς στην ανάγκη τους. Φοβερή διαφορά, αδελφοί. Εκμεταλλεύουμε την ανάγκη των αδελφών. Και βέβαια πιο κάτω θα δούμε ότι οι γραμματείς κάνανε μακριές προσευχές για να κερδίσουν πολλά λεφτά από τις χείρες. Δηλαδή ούτε ιερό που λένε οι άνθρωποι, ούτε όσιο. Και άρχισε λοιπόν να τα ανατρέπει όλα, να τα γκρεμίζει όλα για να τα διώξει από το ιερό. Λέγοντας, γιατί ό,τι έκανε ο Κύριος το έκανε με βάση το γεγραμμένο Λόγο του Θεού, ότι είναι γεγραμμένο ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής. Προσέχετε τι τους λέει. Δια πάντα τα έθνη. Όχι μόνο για το λαό Ισραήλ. Δια πάντα τα έθνη. Εσείς όμως, ενώ έπρεπε να είναι οίκος προσευχής και να έρχονται όλα τα έθνη να προσεύχονται και να δοξάζουν το Θεό, εσείς μεταμορφώσατε το ναό του Θεού σε σπήλαιο ληστών. Μα δεν είναι φοβερό? Οι έμποροι ήταν ληστές στην πραγματικότητα στα μάτια του Θεού, μέσα στο ιερό του Θεού. Γι' αυτό λέω το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να εξετάζουμε στον εαυτό μας, στην οικογένειά μας, στη ζωή μας, είναι τη φιλαργυρία να μην υπάρχει. Να μην κοιτάμε τον άλλον σαν να είναι ένα το επόμενο θύμα μας προς κερδοσκοπία. Καλύτερο είναι, λέει, να δίνεις παρά να παίρνεις. Και το άκουσαν οι γραμματείς, γιατί τους επέτρεπαν και ήσαν και αυτοί μέσα στο εμπόριο. Και οι αρχιερείς μέσα στο ναό. Και δεν είναι ότι τα έβλεπαν και δεν μίλαγαν. Εγώ πιστεύω ότι τα έκαναν και ενοχλούντο που τα γκρέμιζε ο Κύριος. Αλλά δεν τολμούσαν να τον πειράξουν, διότι εφοβούντο, επειδή ο όχλος ήταν πραγματικά έκπληκτος από τη διδαχή του. Και τώρα μπαίνουμε την τρίτη μέρα, που όπως είπα και πριν, είναι η πιο σημαντική μέρα του Πάσχα για μας, για τη διδασκαλία μας και βέβαια και για το έργο του Χριστού. Είναι η μέρα που ο Κύριος ξεμπροστιάζει όλους τους γραμματείς, τους φαρισαίους, τους υποκριτές, παρόλο που προσπαθούν με πονηριές να τον παγιδεύσουν. Αλλά αυτό ξεκινάει από την ιδιαίτερη διδασκαλία του Χριστού για την πίστη του Θεού. Ιδιαίτερη διδασκαλία. Και τι βλέπουνε? Τη σικιά που είχε καταραστεί, να μην κάνει καρπό εις τον αιώνα, ξεραμένη. Και μην ανέκπληκτη. Ο δε Πέτρος θυμήθηκε και του είπε, Κύριε, προσέξτε, η σικιά είναι ο λαός Ισραήλ, ο οποίος είναι ξεραμένος ακόμη. Και μέχρι πότε θα είναι έτσι? Μέχρι τα μέσα της εφταετίας, όπου ο Κύριος θα κάνει χάρη, θα εκχέει πνεύμα χάριτος και οικεσιών σε όλο το λαό Ισραήλ και θα σωθεί πάσο Ισραήλ.
Κύριε, η σικιά την οποία καταράστηκες ξεράθηκε. Και είναι η στιγμή που μετά τον καθαρισμό και τον αγιασμό του ναού, το πρώτο έργο που είναι η διδασκαλία για την πίστη του Θεού. Πίστης δεν είναι αστείο πράγμα. Λέει βέβαια ο Λόγος του Θεού, πίστης είναι ελπιζομένων πεποίθησης, δηλαδή είμαστε βέβαιοι ότι αυτά που ελπίζουμε είναι αληθινά. Και βεβαιότητα για τα μη βλεπόμενα ότι είναι αληθινά. Και έτσι λοιπόν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στους μαθητάς του και σε μας κάνει την πρώτη φοβερή διδασκαλία. Απευθείας. Έχετε πίστη Θεού. Και η πίστη Θεού δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, πιστεύω ότι ο Θεός είναι ένας, ούτε ότι ο Ιησούς Χριστός απεστάλλει. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Είναι δύναμη πίστεως. Και αυτή η δύναμη πίστεως είναι αποτέλεσμα του Πνεύματος του Αγίου. Χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν μπορεί να έχει ο άνθρωπος δύναμη πίστεως. Και δεν μπορεί να έχει και την αγάπη του Θεού Πατρός εγκεχημένη στην καρδιά του. Έχετε λοιπόν πίστη Θεού. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να αναρωτιέμαι, έχω άραγε πίστη Θεού? Έχω άραγε πίστη δια αγάπης ενεργουμένη? Γιατί όποιος έχει αυτή την πίστη, σε αυτόν δεν είναι τίποτα δύνατον. Τίποτα. Τα πάντα είναι δυνατά στο Θεό και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα κατά αυτόν τον τρόπο. Πίστη Θεού. Και όποιος έχει πίστη Θεού, ακούτε τι λέει. Μα το πιστεύεις αυτό εσύ? Το πιστεύω. Αληθώς σας λέγω, όποιος έχει πίστη Θεού και πει στο βουνό αυτό, σήκω και ρίξου στη θάλασσα, μόνο σου, μόνο του το βουνό να πέσει στη θάλασσα, αλλά το μυστικό είναι δεν διστάσει στην καρδιά του, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θα γίνει σε αυτόν οτιδήποτε και αν πει. Μάθημα. Το πρώτο μάθημα προς τους μαθητές. Πίστη Θεού. Χωρίς δισταγμό. Ας μην νομίζει ο άνθρωπος, λέει ο Ιάκωβος, ο οποίος διστάζει, ότι μπορεί να λάβει τίποτα παρά Κυρίου. Διότι τότε είναι δίγνωμος και είναι ακατάστατος σε πάση της οδής αυτού. Όταν γονατίζουμε και προσευχόμεθα, πρέπει απαραίτητος να πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου, να λαμβάνουμε δύναμη Πνεύματος Αγίου, το Πνεύμα το Άγιο να μοτομορφώνει την ανθρώπινη πίστη μας σε πίστη Θεού και να φροντίζουμε πλέον να μην έχουμε κανένα δισταγμό. Γιατί πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε να πιστεύετε, δηλαδή χωρίς δισταγμό τι λαμβάνετε και θα γίνει σε εσάς. Αλλά προϋπάρχει μία σοβαρή προϋπόθεση. Γιατί μπορεί να έχω πίστη δια αγάπης ενεργουμένη, μπορεί να έχω δύναμη πίστεως, μπορεί να έχω την αγάπη του Θεού Πατρός εγκεχημένη στην καρδιά μου, παρόλα αυτά η προσευχή μου να μην ακούγεται. Και κάποια αδερφή με ρώτησε, πότε δεν ακούγονται οι προσευχές μας? Όχι από την Εκκλησία μας. Σκεφτόμουν τι να της απαντήσω και ο Θεός με πήγε σε αυτό το εδάφιο. Είναι πολύ σοβαρό. Πότε, παρόλο που προσεύχομαι, όπως μου είπε, πληρώνουμε με Πνεύμα Άγιο, δοξάζω το Θεό, γιατί δεν ακούγονται οι προσευχές μου? Και λέει ο Λόγος του Θεού. Και όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε αν έχετε κάτι εναντίον τεινός, για να συγχωρέσει και εσάς ο Πατέρας ο εν της ουρανής τα αμαρτήματά σας. Γιατί, εάν εσείς δεν συγχωρείτε όλα τα αμαρτήματα των άλλων, ούτε ο Πατέρας ο ουράνιος θα συγχωρήσει τα αμαρτήματα τα δικά σας. Και βέβαια εδώ το μεγάλο μυστικό είναι ότι η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Δηλαδή πρέπει πραγματικά να έχουμε την αγάπη του Θεού Πατρός για να, αν θέλουμε, να μπορούμε να συγχωρήσουμε.
Γιατί δεν είναι απλό να μπορώ να συγχωρήσω. Εγώ είχα ένα παράδειγμα, μήνες προσευχόμουν για να συγχωρήσω, σας το έχω πει, δεν χρειάζεται να το ξαναπώ, για έναν αδελφό, μήνες, και δεν μπορούσα. Και όταν μετά από μήνες τα κατάφερα, πήγα χαρούμενος το βράδυ και λέω, πατέρα, τον συγχωρώ, ευλόγησέ τον. Και τότε πάθα το σοκ της ζωής μου. Γιατί ακούω τη φωνή του Κυρίου να μου λέει να τον ευλογήσω πιο πολύ από σένα. Και είπα, όχι και πιο πολύ από μένα, σηκώθηκα και έκανα βόλτες. Άρα δεν ήταν πραγματικά η αγάπη μου που συγχώρεσε τις αμαρτίες, ήταν η λογική μου. Γιατί αν ήταν η αγάπη μου που του συγχώρεσε την αμαρτία του, που νομίζω ότι έκανε, τότε θα έλεγα ναι. Αλλά έπρεπε να ξεκινήσω καινούργια αγώνα. Κύριε, σε παρακαλώ, ευλόγησε τον πιο πολύ από μένα. Αλλά η προσευχή μου έφτανε μέχρι το ταβάνι. Αγώνας μέχρι να τα καταφέρω, και όταν το κατάφερα και του είπα, Κύριε, τον συγχωρώ, ευλόγησε τον πιο πολύ από μένα και αυτόν και την οικογένειά του όλους. Και ο Θεός το έκανε, αδερφοί, τους ευλόγησε. Αλλά εκείνο που ήταν συγκλονιστικό ήταν τις επόμενες μέρες, αυτός ο αδερφός με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε συγγνώμη. Είναι φοβερός ο Θεός. Και ξαναλέω, μιλάμε για διδασκαλία. Τη Τρίτη είναι ιδιαίτερη μέρα, η Τρίτη του Πάσχα. Και τώρα έρχονται οι αρχιερείς, οι γραμματείς, οι πρεσβύτεροι και του λένε, με ποια εξουσία καθαρίζεις το ναό? Γιατί πετάς έξω τους αργυραμιβούς, τους πολλούντες, τους αγοράζοντες, ποιος είσαι εσύ, γιατί? Και το ίδιο ερώτημα κάνει και σε εμάς. Αυτή, ο διάβολος, τι είσαι εσύ, καλά τον καλό κάνεις? Και ζητάς αγιασμό, καθαρότητα. Εδώ πρέπει να προσέξουμε αυτό το οποίο είπε ο Κύριος στην Εκκλησία της Λαοδικίας, στον άγγελο, ο οποίος είπε, είμαι πλούσιος, σε πλούτσα και δεν έχω χωριά κανενός, και του λέει, είσαι τυφλός, είσαι φτωχός, είσαι ελεηνός. Και τώρα τις τρεις συμβουλές. Πρώτον, για να πλουτίσεις, σε συμβουλεύω να αγοράσεις, δηλαδή πρέπει κάτι να πουλήσεις για να αγοράσεις, χρυσίων δεδοκιμασμένων που είναι ο Λόγος του Θεού, διαπυρός. Ο Λόγος του Θεού είναι το χρυσάφι το δεδοκιμασμένο με φωτιά. Αλλά για να το αγοράσεις πρέπει να πληρώσεις. Θυμηθείτε με τον αγρό που είχε το θησαυρό. Για να το αγοράσει πήγε τα πούλησε όλα για να αγοράσει τον αγρό. Δεύτερον, να αγοράσεις σημάτια λευκά για να ενδυθείς και να μην φανερωθείς γυμνώτης, η αισχύνη της γυμνότητάς σου. Αυτό είναι, αδελφοί, το ένδυμα του γάμου. Αυτό είναι ο αγιασμός, και μάλιστα το εξηγεί πάρα πολύ καλά στην Αποκάλυψη ο Κύριος μας το γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας, στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, λέγοντας, ήλθεν ο γάμος του αρνίου, η γυναί αυτού ετοίμασε αυτήν, τον εαυτό της, και δόθησε αυτή να ενδυθεί βύσινον, που είναι το κατάλευκο, βύσινον, καθαρών και λαμπρών, το μοναδικό ένδυμα που μόνο σε αυτήν εδόθη, διότι το βύσινον, το καθαρών και λαμπρών, είναι τα δικαιώματα των Αγίων, δηλαδή οι δίκαιες πράξεις των Αγίων, καθώς είναι γεγραμμένο ότι όλοι θα σταθούμε στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα έργα τα οποία έπραξε δια του σώματος αυτού. Αυτά είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Τα έργα τα οποία πράττουμε με το σώμα αυτό. Και αυτό μας ενδύει, αυτό εάν το πουλήσουμε, δηλαδή με τα έργα αγοράσουμε, πραγματικά το ένδυμα του γάμου. Και το τρίτο που λέει στην Εκκλησία είναι «και χρήσον τους οφθαλμούς με κολούριον δια να βλέπεις», που είναι το χρήσμα του Πνεύματος του Αγίου, για να έχεις όραση Πνεύματος Αγίου. Γιατί?
διότι το Πνεύμα το Άγιο μας αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού αφενός μεν, αλλά και τα μέλλοντα και στην προσωπική μας ζωή και στην οικογενειακή μας ζωή, αλλά και γενικά. Αν δεν είσαι και χρησμένος Πνεύματος Αγίου, δεν γνωρίζεις τίποτα. Αν είσαι και χρησμένος Πνεύματος Αγίου, γνωρίζεις τα πάντα. Πότε όμως? Είναι αρκεί να είμαι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο? Όχι. Πρέπει να υπάρχει το βασικό χαρακτηριστικό, η αγάπη, για να έχεις πραγματικά χρήσμα που να γνωρίζεις τα πάντα. Γιατί κι άλλα λότας γλώσσας των αγγέλων και των ανθρώπων και δεν έχω αγάπη, χαλκός ηχών κύβαλο να αλλάζω. Και αν έχω προφητεία και αποκαλύψεις και, τίποτα δεν ξέρω, τίποτα δεν είμαι. Και αν διανύμω κι όλα, θυσιάσω τα πάντα και δεν έχω αγάπη, ποτέ δεν ωφελούμε. Πόσο σημαντικό είναι, αγαπημένα μου αδέλφια, πραγματικά το να ζούμε μέσα στην παρουσία του Θεού, στην εξουσία του Θεού, ένα αγιασμό και καθαρότητα. Ιδίως τις έσχατες ημέρες. Όχι για τίποτα άλλο, αλλά γιατί αλλιώς αρπαγή δεν βλέπουμε. Εάν δηλαδή δεν μετανοούσε ο άγγελος της Εκκλησίας της Λαοδικίας, δεν βλέπει. Και ποιο είναι το κρίσιμο χαρακτηριστικό? Αυτός νομίζει ότι έχει δύναμη. Δεν είναι σαν τον ποιμένα της Φιλαδελφίας που έχει μικράν δύναμη. Και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να ξέρω ότι έχω μικράν δύναμη. Γιατί? Υπάρχουν δύο τρόποι. Να συνειδητοποιήσω ότι είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Ο πρώτος είναι να δεχθώ το Λόγο του Θεού. Και ο δεύτερος είναι να αναγκάσω τον Κύριο να στείλει άγγελο Σατάν να με ραπίζει για να μην υπερηφανευθώ για οτιδήποτε έχω. Παύλος είχε υπερβολή των αποκαλύψεων, αλλά κάθε ένας από εμάς έχει ευλογία σε κάτι. Άλλο στη δουλειά του, άλλο στη ζωή του, άλλο στα παιδιά του, άλλο στην οικογένειά του, άλλος. Μην τυχόν αυτό το χαρακτηριστικό σε κάνει να πεις είμαι πλούσιος, σε πλούτησα και δεν έχω ανάγκη κανέναν. Άγγελος Σατάν. Και όταν προσευχήθηκε τρεις φορές ο Παύλος και του είπε ότι αυτό είναι η χάρις μου, τότε ήρθε σε αυτόν και είπε είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων εν επιγνώση. Δηλαδή, εν απολύτω αδυναμία. Όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Αλλά τι θα πει αδύνατος? Όλοι είμαστε δυνατοί, κάπου. Αλλά ό,τι είναι αυτό που μας δίνει το συναίσθημα της δύναμής μας, είναι η παγίδα του διαβόλου. Ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Αλλά με επίγνωση. Με επίγνωση ότι είμαι αδύναμος άνθρωπος. Άθλιος και ουτιδανός. Έτσι λοιπόν του λένε με ποια εξουσία. Και ο Κύριος απαντάει σε αυτούς πλέον και τους λέει σας ρωτήσω κι εγώ κάτι για να απαντήσω. Ο Ιωάννης, ο βαφτιστής εννοεί, όταν βάφτισμε, το βάφτισμα του Ιωάννου ή το εξ ουρανού ή ανθρώπινο. Βλέπετε ότι δεν τσακώνεται, θα το δούμε και παρακάτω, δεν θυμώνει, δεν αγριεύει, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό του Ιησού, αλλά και του ανθρώπου του Θεού είναι σοφία και σύνεση. Να ζητάς, είπε ο Δαβίδ στο Τσολομώντα, σοφία και σύνεση για να φυλάτεις το λόγο μου ώστε να ευωδώνεσαι. Και στον Ιησού του Ναβί είπε ο Κύριος
να μελετάς ημέρα και νύχτα, ώστε ό,τι κάνεις να το ευωδώνει ο Θεός. Μελετάς το Λόγο μου και να μένεις το Λόγο μου. Έχουμε λοιπόν ένα φοβερό δώρο, ένα μεγάλο μυστικό, αυτό εδώ πέρα, το βιβλίο, αλλά ιδιαίτερα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όποιος προσθέτει ή αφαιρεί, έχει συνέπειες. Θεός να μας φυλάει. Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι βέβαια, πονηριώντας, με πονηριά σκεφτήκανε, δεν θα το απαντήσουμε, γιατί αν το απαντήσουμε ότι είναι από τον ουρανό θα μας πει γιατί το πιστεύσατε, αν μας πει ότι είναι από τη γη, θα έχουμε πρόβλημα από το λαό ο οποίος πιστεύει ότι είναι προφήτης. Και τώρα μπαίνουμε στην κριτική του Θεού στους ανθρώπους αυτούς. Ελάτε να σας πω τώρα κι εγώ κάτι. Μία παραβολή. Ήταν κάποιος άνθρωπος ο οποίος φύτευσε αμπελώνα. Θυμηθείτε και αυτό που λέει στην Παλαιά Διαθήκη για τον αμπελώνα που φύτεψε ο Κύριος και αντί να βγάλει σταφύλια έβγαλε αγριοστάφυλλα. Το ίδιο λέει εδώ και ο Θεός, ο Χριστός. Φύτεψε αμπελώνα, το καλύτερο αμπελώνα και τον μίσθωσε σε εργάτες. Και όταν ήρθε ο καιρός τον καρπό, έστειλε για να πάρει τον καρπό, το μερίδιό του. Φιλαργυρία, κερδοσκοπία, φιλαυτία. Τους έδιραν, άλλους σκότωσαν, άλλους σε ταπείνωσαν για να μην δώσουν αυτό που έπρεπε, που όφυλα να δώσουν, Χριστέ μου. Και εμείς οφείλουμε στο Χριστό, αδερφοί, να δίνουμε. Όχι από τα υπάρχοντά μας, την καρδιά μας οφείλουμε να δίνουμε, τη ζωή μας. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρή η ερώτηση που κάναμε προχτές. Σε ποιον ανήκεις, αδερφέ? Σε ποιον, ποιανού είσαι? Και έστειλε και το γιο του με την ελπίδα ότι θα τον τραπούν και τον φώνευσαν. Γιατί κάνανε πονηρή σκέψη. Αυτό είναι ο κληρονόμος, τώρα θα μείνουμε εμείς κληρονόμοι. Φοβερό, αδερφοί, είναι αγαπητοί, τα επιχειρήματα του διαβόλου να πείσουν τον άνθρωπο να κάνει το θέλημά του. Φοβερά τα επιχειρήματα. Σκότωσέ τον που είναι κληρονόμος για να γίνει εσύ κληρονόμος. Λογικό. Τι θα κάνει λύση σε αυτόν? Κακήν κακός θα πάει. Αλλά και πάλι δεν αντέδρασαν, γιατί αν και κατάλαβαν ότι για αυτούς το λέει. Και τώρα στέλνουν με πονηριά ανθρώπους να τον πογιδεύσουν λέγοντας να δώσουμε, και το διαβάζω από μέσα, και αφού έστειλαν παγιδευτές τον ρώτησαν, ξέρουμε ότι είσαι αληθινός διδάσκαλος, Άγιος άνθρωπος του Θεού, διδάσκεις των οδών του Θεού και σε ρωτάμε, είναι συγκεχωρημένο παρακυρίου να δώσουμε δασμό εις τον Καίσαρα ή όχι? Παγίδα. Αν πει είναι συγκεχωρημένο, που είναι ότι είσαι άνθρωπος άπιστος του κόσμου. Αν πει όχι, θα τον καταγγείλουν στον Καίσαρα. Παγίδα τέλεια. Χωρίς διέξοδο. Δεν υπάρχει απάντησης. Αλλά είναι αυτό που είπα προηγούμενα. Το πιο σημαντικό όπλο του χριστιανού είναι σοφία και σύνεση Θεού. Ποιος είναι σοφός ώστε να γνωρίζει τη λύση όλων των πραγμάτων, λέει ο Σολομώντας, ο πλέον σοφός των ανθρώπων. Και δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος, υπάρχει αθλιώτης στον άνθρωπο, γιατί ο Θεός έχει το δικό του τρόπο και το δικό του χρόνο. Γι' αυτό υπάρχει αθλειότητα στους ανθρώπους. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού ξέρει τον τρόπο και το χρόνο του Κυρίου δια Πνεύματος Αγίου. Και η απάντηση βέβαια, τώρα την διαβάζουμε αλλά είναι πολύ απλή, τη καταλαβαίνουμε. Δεν δώσουμε ένα δινάριο, πιάνουν την κεφαλή, έχει απάνω του Καίσαρος. Απόδοτε, και αυτό είναι εντολή,
απόδοτε όσα χρωστά στον Κέσαρα, στον Κέσαρα και όσα χρωστά στο Θεό, στο Θεό. Και αυτό είναι εντολή για το κάθε έναν από εμάς. Φρόντισε να δίδεις αυτά που οφείλεις στο Χριστό. Και τι οφείλουμε στο Χριστό, στο Θεό? Τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση, την ευγνωμοσύνη και επαναλαμβάνω τη δοξολογία. Αυτό είναι η οφειλή μας. Και στον Κέσαρα τι οφείλουμε? Τα νόμιμα. Ό,τι είναι νόμιμο. Γιατί πάσα αρχή και πάσα εξουσία από το Θεό είναι τεταγμένα και όποιος παραβαίνει τις εντολές των αρχών και των εξουσιών που βάζει ο Θεός θα βρίσκει τον πελάτο από το Θεό. Και τώρα μπαίνουν στο παιχνίδι οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι δεν πιστεύουν στην Ανάσταση, δεν πιστεύουν στην αιώνια ζωή και έχουν ετοιμάσει μια ερώτηση καταπληκτική για αυτούς. Ήταν ένας, είχε 7, ένας που πέθανε και υπήρχαν και 7 γυναίκες, τη μία μετά την άλλη την έπαιρνε, 7 αδέλφια και, ναι σωστά, και πεθάναν όλα και λέει στον ουρανό, ποιανού θα, αδελφού θα είναι η γυναίκα, ποιανού αδελφού. Και του λέει ο Κύριος, πλανάστε πλάνη μεγάλη, γιατί ο Θεός είναι Θεός σώτων, δεν είναι Θεός νεκρών. Εκεί είναι σαν άγγελοι όλοι. Δεν παντρεύονται, δεν χωρίζουν, δεν είναι άγγελοι Θεού. Και βεβαίως απεστομώθησαν και αυτοί. Και τώρα έρχεται ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ένας γραμματεύς, ο οποίος άκουσε όλες τις συζητήσεις του Κυρίου, κατάλαβε ότι είναι σοφός και θα του κάνει μια ερώτηση, όχι αν τον παγιδεύσει, αλλά αφενός μεν, για να τον δοκιμάσει, πιθανόν δε, εγώ το λέω αυτό, και για να ξέρει και την απάντηση. Ποια είναι η πρώτη πασόν των εντολών που ενδιαφέρει σε εμάς στην Παλαιά Διαθήκη? Ποια είναι η πρώτη από όλες τις εντολές? Και ο Κύριος το απαντάει. Κύριος ο Θεός είναι ένας Κύριος. Υπάρχουν πολλοί Κύριοι. Και αυτό θα τον αγαπήσει με όλη την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια. Αλλά αυτή είναι η πρώτη εντολή. Υπάρχει και μία δεύτερη, ομοία ταύτης. Και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και ακούτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο γραμματεύς σκέφτεται και λέει, πράγματι έχεις δίκιο, αλλά ακούτε τι ωραία που το λέει. Και το να αγαπάει της αυτόν εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της συνέσεως, εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της δυνάμεως και να αγαπά τον πλησίον του σαν τον εαυτό του, δεν λέει είναι η πρώτη πασόν των εντολών, αλλά λέει είναι πλειότερον πάντων των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών, πάντων των προσφορών. Δηλαδή τον αγαπάς και μάλιστα στην Καινή Διαθήκη η εντολή του Θεού είναι να πιστεύουμε στο όνομα του Υιού αυτού του Ιησού Χριστού και να υποτασσόμεθα στην εντολή του Χριστού αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Για την Καινή Διαθήκη αυτή είναι η πρώτη πασόν των εντολών και όμοια τούτων να αγαπάς τον αδελφό σου όπως ο Χριστός αγάπησε. Αυτό είναι μεγαλύτερο από όλες τις προσφορές και από όλες τις θυσίες. Δηλαδή μεγαλύτερο πράγμα ενώπιον του Θεού από τον αγαπάς τον Χριστό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Δια Πνεύματος Αγίου με αγάπη Θεού εγκεχημένη στην καρδιά μας, δια Πνεύματος Αγίου δεν υπάρχει και δεύτερη όμοια αυτής είναι να αγαπάς τον αδελφό σου όπως ο Χριστός αγάπησε. Δεν γίνεται με ανθρώπινη αγάπη αυτό, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνο με την αγάπη του Θεού Πατρός που εκχύεται στην καρδιά μας μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Και όταν είπε ότι αυτή η εντολή είναι μεγαλύτερα όλων των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών,
χάρηκε για την απάντηση ο Ιησούς. Δηλαδή πρέπει να καταλάβω, αδερφοί αγαπητοί, ότι η αγάπη, πρώτον η πίστη μου στον Υιό του Θεού τον Ιησού Χριστό και η αγάπη μου στα αδέλφια μας είναι το μεγαλύτερο από οποιαδήποτε προσφορά και αν κάνω στο Θεό. Να εργάζομαι, να κουράζομαι, να κηρύττω, να προφηθεύω, συγγνώμη που τα λέω αυτά, να υπηρετώ, να διακονώ, μεγαλύτερα από όλα αυτά είναι να αγαπάς τον Χριστό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο με όλη την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια, αλλά και τον αδελφό σου όπως ο Χριστός αγάπησε. Και βέβαια αυτό επεκτείνεται και στον πλησίον σου και στον εχθρό σου και σε όλους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο από όλα. Δηλαδή και όλη τη ζωή σου να τη θυσιάσεις, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, όλα τα υπάρχοντά σου, όλα να τα θυσιάσεις και δεν έχεις αυτή την αγάπη, τίποτα δεν ωφελείσαι. Τώρα αυτά μας τα λέει ο Λόγος του Θεού όχι αν τα μάθουμε, αλλά για να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Είμαστε άραγε σαν αυτούς τους φύλακες του Αμπελώνα, σαν τους άλλους πρέπει να πληρώνουμε τους φόρους μας ή όχι. Ή όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε τα επαναλάβω. Και όλα αυτά καλύπτονται από ένα γεγονός. Την αγάπη. Μα κι αν αλώτας γλώσσα στον αγγέλων και αν όλα αν τα κάνω τέλεια και δεν έχω αυτή την αγάπη που θέλει ο Θεός, αλλά όχι την ανθρώπινη αγάπη, την αγάπη του Θεού Πατρός που εκχέτει στην καρδιά μας μόνο δια Πνεύματος Αγίου, είμαι τίποτα. Άχριστος. Άχριστος. Και ό,τι και να έχω κάνει στη ζωή μου, όσο και αν με έχει ευλογήσει ο Θεός, ό,τι και αν έχω προσφέρει. Γιατί πολλές φορές καυχόμεθα, ίσως επειδή βοηθήσαμε κάποιον αδελφό οικονομικά, γιατί επισκεφθήκαμε κάποιον, αυτά είναι καλά, αλλά είναι τίποτα μπροστά στην αγάπη την εγκεχημένη στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Και αυτή η αγάπη μας δίδει την ελπίδα που πραγματικά ο άνθρωπος είναι ευλογημένος. Και τώρα μπαίνουμε στην προσφορά μας. Βλέπει πολλοί να πλησιάζουν το γασοφυλάκιο και να βάζουν προσφορά. Στο καλαθάκι που βάζουμε εμείς. Και βάζανε πολλά. Όσοι είχαν λεφτά, βάζανε πιο πολλά. Όμως το μάτι του Χριστού ξέρετε σε ποιον πέφτει. Σε μία φτωχή χείρα. Καλά είδε πόσα έβαλε. Φαινότανε. Όλα τα βλέπει ο Χριστός. Όταν βάζεις κάτι, ο Κύριος Ιησούς Χριστός το βλέπει με λεπτομέρεια. Και λέει, ξέρετε ποιος έβαλε πιο πολλά από όλους. Αυτός ο πλούσιος, ξέρεις πως έβαλε, ο άλλος. Κύριε Θεέ μου, τσου, όχι. Τα πιο πολλά τα έβαλε αυτή η χείρα, η οποία έβαλε 2 λεπτά, ένα κορδάντι. Γιατί, έβαλε όλη την περιουσία της. Ό,τι είχε το βάλε. Αυτή είναι λοιπόν πραγματικά η ιδιαίτερη, ο ιδιαίτερος άνθρωπος που έκαμε προσφορά, που εντυπωσίασε, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, το Χριστό. Γέμισε χαρά ο Χριστός. Περισσότερο πάντων, πόσο σημαντικό αδερφοί είναι να προσφέρουμε με όλη μας την καρδιά. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού, τον ηλαρών δω ότι αγαπά ο Θεός με χαρά. Όχι με τσιγκουνιά, πόσο να δώσω, όχι με τσιγκουνιά, με χαρά αδερφοί.
των ηλαρών δω τι αγαπά ο Θεός. Και εδώ τελειώνει, που δεν τελειώνει, αλλά λέω τελειώνει η διδασκαλία της Τρίτης, που όμως ολοκληρώνεται με απάντηση σε μία ερώτηση που κάνουν οι μαθητές και του λένε «Κύριε, βλέπεις τι ωραία οικοδομή είναι αυτή που έχει χτίσει το ναό του Σολομώντος. Φοβερή οικοδομή, τέλειος ναός». Και ο Κύριος τους λέει «Δεν θα μείνει λίθος επί λίθο». Και πράγματι, σε λίγα χρόνια, το 33 μέχρι το 70, δεν έμεινε τίποτα στην Ιερουσαλήμ ακόμη. Λίθος επί λίθων. Και αρχίζει και περιγράφει τα σημεία των εσχάτων ημερών, που είναι πρώτον οι ορχές των Οδύνων, δηλαδή με δύο παγκοσμίους πολέμους, με πείνες και ταραχές, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία και οι ταλαιπωρίες της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, η διωγμή, μετά λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους για να λάβουν μέρος και αυτοί στην πρώτη Ανάσταση, και μετά μιλάει για τη Σικιά πάλι, που εκεί που ξεκίνησε, από τη Σικιά χωρίς καρπό, που την καταράστηκε και εξεράθηκε, και λέει από τη Σικιά θα μάθετε την παραβολή, όταν ο κλάδος αυτής γίνει απαλός, που έχει γίνει το 48 και μάλιστα πιο νωρίς, το 45. Όταν ο κλάδος αυτής γίνει απαλός και εκβλαστάνει φύλλα, να ξέρετε ότι πλησίον είναι ο θερισμός. Και εμείς βλέπουμε πραγματικά στη γενιά μας κάτι που δεν το πίστευε κανείς, ότι θα δημιουργηθεί και πάλι ο λαός Ισραήλ μετά από το φοβερό ολοκαύτωμα, τη θυσία χιλιάδων Ισραηλιτών, και δημιουργήθηκε ένα κρατήδιο πολύ μικρό, αλλά ο Θεός ήταν μαζί του, και όσοι τον πολέμησαν έπεσαν, γκρεμίστηκαν. Μιλάμε για τεράστιους αριθμούς και τεράστιες δυνάμεις απέναντι σε ένα Ισραήλ που ήταν 1-2-3 εκατομμύρια τότε. Όλη η Αίγυπτος, φοβερό ήταν αυτό που έγινε. Και από τη Σικιά εμείς θα καταλάβουμε και καταλάβαμε, γιατί η Σικιά είναι το ορολόγιο πρόγραμμα του Θεού. Από εκεί ξεκινάνε όλα και εκεί θα τελειώσουν όλα. Με το λαό Ισραήλ. Βεβαίως θα προηγηθεί η αρπαγή της Εκκλησίας, θα αρχίσει ο διωγμός, οι εσφαγμένοι, και εν τέλει θα εκφύγει πνεύμα χάριτος και κεσιών και θα σωθεί όλος ο λαός Ισραήλ. Και πλέον θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Και στην Ιερουσαλήμ, που θα έχει χτιστεί και ο ναός, θα εγκατασταθεί η χιλιετής βασιλεία του Χριστού και όλοι οι Άγιοι που θα βασιλεύουν σε όλη τη γη 1000 χρόνια, καθώς ο διάβολος θα είναι δεμένος. Φοβερή αυτή η μέρα, η Τρίτη. Περιγραφή πλήρης, διδασκαλία τέλεια, αρκεί κάποιος πραγματικά να εγκύπτει και να επιμένει στη μελέτη αυτής της ημέρας, της λεγόμενης Μεγάλη Τρίτη. Το συνιστώ στο όνομα του Χριστού, εγκύψτε και επιμένετε στη διδασκαλία που μας δίνει ο Χριστός εκείνη την ημέρα. Αργότερα θα έρθει η Τετάρτη, που η Τετάρτη πια και αυτή είναι ωραία μέρα, είναι, τέλος πάντων θα τη δούμε την Πέμπτη. Την Τετάρτη και τη Μεγάλη Πέμπτη που θα τον συλλάβουν κιόλας. Αλλά η Τρίτη είναι η μέρα της διδασκαλίας του Χριστού. Ο Θεός να μας φυλάει, και να το πω μια φορά ακόμη, αν θέλετε κάντε το, με μεγάλη προσοχή να εγκύπτουμε και να επιμείνουμε στη μελέτη της Μεγάλης Τρίτης. Θα μάθουμε πράγματα πάρα πολλά. Θα καταλάβουμε πάρα πολλά. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.